ακολουθούμε μια διαφορετική πολιτική στο μεταναστευτικό. Τώρα όμως, κύριε Παλαιό, τα ιδιωτικά σας χέρια η λύση του προβλήματος. Είναι τώρα μέρες που υπάρχουν αυτές οι αφήξεις σε ένα νησί το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμία δομή. Καμία απολύτως υποδομή. Ναι, αλλά όταν λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση των ροών του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, έπρεπε να υπάρχουν κλειστά κέντρα, να ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι, να μπορούμε να τους δίνουμε τις απαραίτητες φροντίδες και να κρίνουμε αν θα έπρεπε να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη εδώ. Αφήστε όμως να το πω. Μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και εσείς που αναλάβατε τώρα. Κύριε Μιχαλιδάκη, έχετε την εντύπωση ότι αυτό είναι μια μαγική εικόνα μιας εβδομάδας? Όχι, δεν είναι μαγική εικόνα μιας εβδομάδας. Μήπως ξεγελάμε τον εαυτό μας και πολύ ωραία μπορεί να λέει ο κύριος Δήμαρχος ό,τι θέλει, αλλά θα έπρεπε να καταγγέλει όλη την προηγούμενη πολιτική. Για να είναι σοβαρός και συνεπής στη δική του τουλάχιστον λειτουργία. Μην το πιάσουμε από την πολιτική του σκοπιά, να το πιάσουμε από την ανθρώπινη. Είναι τώρα τόσες μέρες που υπάρχουν αυτές οι αφήξεις σε ένα νησάκι σαν τη Σύμη. Συμφωνώ μαζί σας. Που δεν σας έχει τίποτα να φιλοξενήσει, ακούστε, ούτε να ζητήσει, ούτε τίποτα. Είναι άκρος θλιβερή η ανθρώπινη. Ποια είναι τα αντανακλαστικά αυτή τη διάσταση της κυβέρνησης? Είναι άκρος θλιβερή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να βλέπει αυτή τη στιγμή τις εικόνες μέσα από την ΕΡΤ και να αισθάνεται καλά, να αισθάνεται βολεμένος στο δικό του ρόλο, στη δική του θέση, στη δική του πραγματικότητα. Δυστυχώς στον 21ο αιώνα τέτοιες εικόνες δεν τιμούν κανένα. Κύριε Υπουργέ, όμως δεν αυτό, αφήστε με λίγο να πω μια σκέψη. Αυτό είναι σημαντική, προσέξτε. Αυτό δεν διαμορφώνεται με την επιλογή μιας ημέρας ή μιας εβδομάδος. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική αντιμετώπιση, η οποία δυστυχώς, ξαναλέω για άλλη μια φορά, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Το λέγαμε, το ξαναλέγαμε, επιμέναμε, ήμασταν οι κακοί, οι οποίοι δεν ήμασταν ανθρωπιστές και δεν μπορούσαμε στιγμή, δεν θέλαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Κύριε Υπουργέ, πώς αυτή τη στιγμή θα ρυθμιστεί η κατάσταση, γιατί αυτό που είναι, λέτε είναι πρακτικά ένα ζητήματα. Σχεδιασμός. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε σχεδόν πλέον σε όλα Υπουργέ, τα νησιά, τα οποία είναι παράλληλα με την ακτογραμμή της Τουρκίας. Ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι σε ζωντανή σύνδεση και μας μεταδίδει αυτές τις εικόνες και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί εμείς έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση και εμείς το λέμε συνέχεια εδώ τόσα χρόνια. Δεν σηκώνουμε όλοι μαζί το ίδιο βάρος και το ίδιο φορτίο. Οι νησιώτες έχετε βάλει μεγάλη πλάτη. Μας είπε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη. Πρόβλεψη, όχι δυνατότητα. Δεν υπάρχει, λέει, πρόβλεψη για στέγαση. Ούτε για τη διατροφή. Τους ταΐζουν οι κάτοικοι, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, αν θα με ρωτούσατε ποια είναι η λύση σε αυτή την περίπτωση, χωρίς βεβαίως να είναι το δικό μου αντικείμενο, θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν εκεί που υπάρχουν οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Αυτή είναι η μοναδική λύση και αυτή είναι η μοναδική επιλογή. Όλα τα άλλα, ό,τι και να λέμε, λοιπόν, ούτε η Σύμη θα αποκτήσει ξαφνικά υποδομές σε μια μέρα για να φιλοξενεί 400 ανθρώπους, ούτε υπάρχει δυνατότητα από την τοπική κοινωνία να υποστηρίζει Δήμαρχε, τη διαμονή. Τσιάρα, αυτή είναι η αλήθεια. Δήμαρχε. Και ο Δήμαρχος αυτό το κομμάτι μισόλεπτο έχει δίκιο, δεν το συζητώ. Μισόλεπτο, Δήμαρχε. Ελάτε, πάμε πάλι στη Σύμη. Ακούγατε την κουβέντα, Δήμαρχε. Πρέπει τουλάχιστον να έχουμε δύο γιατρούς, ένα οδηγό ασθενοφόρο, μία καθαρίστρια για το γιατρείο. Ούτε αυτά μπορούμε να τα έχουμε. Αυτό τώρα που λέει, πραγματικά δύο αγροτικούς γιατρούς. Ναι, αλλά προσέξτε τι είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος, ότι δύο γιατροί νωρίτερα, λόγω υπερκόπωσης, αναγκαστήκαν να σταματήσουν την εργασία τους. Φαντάζομαι να ξέρουμε εκτός όλων των άλλων ότι έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δυστυχώς είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση, με οριακή πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων και με προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, Υπουργέ μου, να πιστεύει, να το πούμε διαφορετικά, υπάρχει μαγική λύση. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Υπουργέ μου, να παίρνουμε τον αγροτικό γιατρό από το Καστελόριζο, να το φέρνουμε στη Σύμη, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε από την υπόλοιπη Ελλάδα γιατρό. Αν αυτό μπορεί για κάποιες... Κύριε Δήμαρχε, αν αυτό μπορεί για κάποιες μέρες να αντιμετωπίσει το ζήτημα, δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα μας. Το για ποιες μέρες αυτή το θέμα είναι να δώσουμε και ιατρική φροντίδα, αλλά και μια γενικότερη προστασία στην τοπική κοινωνία της Σύμης αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επιχειρήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε δυνατό μέσο που διατίθεται. Υπουργέ μου, το νησί θα την αυτή στον αέρα, δεν πάει άλλο. Πρέπει άμεσα, αύριο, σήμερα, να πάρουμε τουλάχιστον 200 μετανάστες από εδώ. Κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον σήμερα, αύριο. Καμπανάκι που πάει ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε. Αύριο θα έχει βροχές. Πού θα μείνουν αυτά τα παιδιά? Να τον αφήσουμε να απαντήσει τώρα, κύριε Δήμαρχε. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία σας. Έχω επισκεφθεί το ωραίο νησί σας πρόσφατα, θα έλεγα σχετικά. Υπουργέ μου. Έχω την καλύτερη δυνατή εικόνα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει υποδομή φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Άλλωστε, μόνος μου νωρίτερα σας είπα ότι η μοναδική λύση είναι η μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Οτιδήποτε άλλο είναι ένα ημίμετρο το οποίο προσβάλλει και το κοινωνικό κράτος ή τη διάσταση μέσα από την οποία η ελληνική πολιτεία
θα πρέπει να δίνει έστω μια χείρα βοήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Τσιάρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ανθρώπινα, όχι πολιτικά, ανθρώπινα απολύτως, αλλά και η διαχείριση πρέπει να είναι και πολιτική και ανθρώπινη ταυτόχρονα. Κοιτώντας αυτά τα πλάνα, μας αφορά πολύ αν αυτά τα παιδιά είναι μετανάστες, πρόσφυγες, οποιαδήποτε ταμπέλα θα κάνει να βάλει. Όχι. Είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που πρέπει κάτι, να την χάνουν τη φροντίδα τη ελληνική πολιτεία. Αν γίνει ένα τροχαίο εδώ, είστε υπουργό δικαιοσύνη. Αν γίνει ένα τροχαίο εδώ, έτσι βλέπετε το παιδάκι τώρα, είναι άρρωστο. Αν γίνει ένα τροχαίο εδώ, κάποιο ατύχημα, ποιο θα είναι υπεύθυνο σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Κοιτάξτε από εκεί, πάνω από του ανθρώπου πεδάνε. Αν γίνει ένα τροχαίο εδώ, ποιο είναι υπεύθυνο. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμαρχο, προφανώ. Ή ο αρμόδιο υπουργό. Προφανώ ζείτε μια πραγματικότητα εκτάκτων αναγκών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να το δω και να το διαπιστώσω και εγώ από τις εικόνες που μας μεταφέρετε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η γενικότερη αλληλεγγύη που πρέπει όλοι μας να δείξουμε σε μια κατεύθυνση προφανώς αφορά και εσάς, αφορά και τους κατοίκους του νησιού και βεβαίως προφανώς πρέπει και η κυβέρνηση να κάνει τα απαραίτητα το συντομότερο δυνατό. Και φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό. Είναι πράγματι σκληρές εικόνες η αλήθεια. Είναι έχουμε μεγάλη απόσταση και δεν το καταλαβαίνουμε εμείς το πρόβλημα. Όσο το βλέπουμε και εντυπώνεται, ας πούμε. Κοιτάξτε, εγώ θα επανέλθω για άλλη μια φορά σε μια προηγούμενη συζήτηση και λυπάμαι που το κάνω για τρίτη φορά σε αυτό το λίγο χρόνο που βρίσκομαι εδώ. Είχαμε χτυπήσει πολλές φορές το καμπανάκι ότι τέτοιου είδους εικόνες και τέτοιου είδους φαινόμενα θα τα δούμε συχνά στην ελληνική κοινωνία. Τότε κάποιοι κρατούσαν μια άλλη στάση. Έχουμε και τον Ερντογάν. Σήμερα ερχόμαστε για αυτό το λογαριασμό. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη σοβαρότητα και θα σας έλεγα με ομοφωνία από το πολιτικό σύστημα. Όταν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, κάποιοι άλλοι πιστεύαν ότι οι μετανάστες λιάζονται τη μέρα και το βράδυ εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα αυτά που είδαμε στο προηγούμενο δικό σας ρεπορτάζ, αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα είναι βαθύτερο. Και εδώ είναι που πρέπει όλοι να ενσκύψουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, γιατί διαφορετικά αυτές οι εικόνες θα είναι επαναλαμβανόμενες εικόνες από εδώ και πέρα. Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς, τελευταία κουβέντα σε εσάς. Υπουργέ μου, περιμένω από εσάς αποτελέσματα και όχι λόγια. Θέλω την άμεση απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από το νησί. Κινδυνεύει η ζωή τους αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπετε τα μάτια περνάνε πάνω από τα παιδιά τους, πάνω από τους ίδιους. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία στο νησί. Δεν υπάρχουν γιατροί. Δύο αγροτικοί, ο ένας είναι στη Σήμη και ο άλλος έρχεται από το Καστελόριζο, γιατί οι δύο παραιτήθηκαν λόγω υπερβολικής εργασίας. 60 χρονών γιατρός είπε ότι τέτοια δουλειά δεν την έχω ρίξει ποτέ στη ζωή μου, ούτε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα μίλησε, ακουστήκατε. Πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικά τα πλάνα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα έπρεπε τα αντανακλαστικά, κύριε Υπουργέ, να λειτουργήσουν άμεσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στη Σήμη. Ευχαριστώ, καλημέρα. Δεν έχω την, δεν έχω την πραγματική πληροφόρηση, αλλά αμέσως μόλις θα φύγω από εδώ θα μιλήσω με τον κύριο Κουμουτσάκο, που είναι υπεύθυνος για το μεταναστευτικό, προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος είναι ενημερωμένος και φαντάζομαι ότι θα οργανώνει κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος. Αλλά κοιτάξτε, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να προλάβει κανείς κάποια πράγματα. Αν δεν τα προλάβει, ξαναλέω για άλλη μια φορά, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στη Σήμη, πιθανόν θα το δούμε και σε πολλά άλλα νησιά. Και όταν κάποιες τοπικές κοινωνίες διαμαρτύρονταν στο παρελθόν για όλα αυτά τα φαινόμενα, πιστεύω να εύκολα να ανατρέξει κανείς το τι λέγαν οι της προηγούμενης κυβερνήσεως, για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μικρό, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, χωρίς να λείπει βεβαίως η ανθρωπιστική μας διάσταση. Έχουμε κάνει μια ανατροπή τώρα στο πρόγραμμα, διότι υπήρξε αυτή η έκτακτη σύνδεση. Ήταν πολύ χρήσιμη.